Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Και θα ρίξουμε μέσα το μπέικιν, την άχνη ζάχαρη και τη βανίλια και θα ανακατέψουμε με ένα κουτάλι. Αφού τα ανακατέψουμε καλά, θα τα ρίξουμε μέσα στο μείγμα και θα ανακατέψουμε. Άμα κολλάει ακόμα, δηλαδή δεν έχει γίνει ακριβώς μείγμα, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα αλεύρι. Τώρα, παιδιά, επειδή δεν μπορούμε να ανακατέψουμε άλλο με το σύρμα, θα πάρουμε ένα κουτάλι και θα αφαιρέσουμε τη ζύμη ώστε μετά να ανακατέψουμε με το χέρι. Για τα ντόνατς με σοκολάτα θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια σπορέλαιο, 160 γραμμάρια φυτικό ρόφημα, μία βανίλια, ένα φακελάκι μαγιά, ένα φακελάκι baking powder, 60 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, λίγη κουβερτούρα για τη γέμιση, για το στολισμό, λίγη μαργαρίνη και λίγη άχνη ζάχαρη. Τώρα, παιδιά, αφού το ζυμάρι έχει απορροφήσει όλα τα αλεύρι, θα ρίξουμε το ηλιέλαιο και θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε. Ωραία, παιδιά, και αφού το έχουμε ζυμώσει πολύ καλά, θα καθαρίσουμε τα χέρια μας και θα πάρουμε μετά μία μεμβράνα να το τυλίξουμε για να τα αφήσουμε λίγο μέχρι να φουσκώσει.
Για τα ντόνατς με σοκολάτα θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια σπορέλαιο, 160 γραμμάρια φυτικό ρόφημα, μία βανίλια, ένα φακελάκι μαγιά, ένα φακελάκι baking powder, 60 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, λίγη κουβερτούρα για τη γέμιση, για το στολισμό, λίγη μαργαρίνη και λίγη άχνη ζάχαρη. Καθαρίσαμε τώρα τον μπάγκο μας και έχουμε πάρει ένα ταψί και μία λαδόκολα για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Θα πάρουμε το ταψί μπροστά. Θα βάλουμε τη λαδόκολα. Ωραία. Και θα βάλουμε μετά τα κομμάτια το σοκολάτα και το ξύλο κοπής. Και θα ξεκινήσουμε να τα κόβουμε. Στη μέση, ώστε να μην βάλουμε μέσα όλα τα κομμάτια, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι, είναι μικρά. Και παιδιά, επειδή το μαχαίρι είναι επικίνδυνο, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός μεγάλου για να κόψετε τη σοκολάτα. Για τα ντόνατς με σοκολάτα θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια σπορέλαιο, 160 γραμμάρια φυτικό ρόφημα, μία βανίλια, ένα φακελάκι μαγιά, ένα φακελάκι baking powder, 60 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, λίγη κουβερτούρα για τη γέμιση, για το στολισμό, λίγη μαργαρίνη και λίγη άχνη ζάχαρη. Παιδιά, τη ζύμη την αφήσαμε μισή ώρα και φούσκωσε. Θα πάρουμε τώρα τη τζίμι και θα κόβουμε μικρά κομματάκια, περίπου τόσο. Θα τα ανοίγουμε και λίγο πιο πολύ. Θα τα ανοίγουμε. Και θα βάζουμε μέσα ένα κομματάκι σοκολάτας. Και θα το κλείνουμε, αλλά θα προσέχετε όταν θα το κλείτε, στο ταψί να το τοποθετείτε από την κάτω πλευρά που το κλείσατε και να το κλείνετε καλά. Και τώρα, παιδιά, που τελειώσαμε, θα τα ψήσουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου μισή ώρα. Θα πάρουμε τη μαργαρίνη με το χέρι και θα αλείφουμε σιγά σιγά όλα τα ντόνατς.
Έτσι όπως είναι ζεστή θα γίνει αλλιώς. Αυτό το κάνουμε με τη μαργαρίνη για να δώσει μία έξτρα γεύση. Και τώρα θα πάρουμε το κόσκινο και την άχνη ζάχαρη και θα τα πασπαλίσουμε με άχνη ζάχαρη. Και αφού το έχουμε πασπαλίσει, θα τα βάλουμε μέσα σε ένα πιάτο. Μαμά, φέρουμε ένα πιάτο. Και αφού πήραμε το πιάτο, θα βάλουμε τα ντόνατς ένα-ένα στο πιάτο. Τα ντόνατς είναι έτοιμα. Μπορείτε επίσης να τα φτιάξετε για να κεράσετε τους συμμαθητές σας στο σχολείο ή για κάποιο πάρτι ή ακόμα και για να κεράσετε και την οικογένειά σας. Καλή επιτυχία και με τα δικά σας νηστίσιμα ντόνατς φούρνου!